Γεια σας. Πριν αρχίσω την ομιλία μου, να ευχαριστήσω εσάς που παρακολουθείτε την διαδικτυακή σειρά «Τόποι και πρόσωπα του ελληνικού προξενείου». Την εξοχοτάτη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος, κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου. Την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, ερήτημη κυρία Εύα Χλάβη. Τον αγαπητό μου μαθητή, πρόεδρο της Καθημάς Ανατολής, κύριο Σάβα Τσιλένη, για το βήμα που με προσφέρει. Ο Μενέλαος Μαυρίδης γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1910 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νίκος Τζιράς, στο βιβλίο του «Το Έβδομο του Βυζαντίου» γράφει «Ανάμεσα στις οικογένειες που κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ολοκλήρωσαν τη διαμόρφωση της ελληνικής αστικής κοινότητας του Μακροχωρίου, αναφέρεται και αυτή του Γεράσιμου και της Αθηνάς Μαυρίδη, τέκνα των οποίων υπήρξαν η Αργυρό και ο Μενέλαος». Βέβαια, η πρόταση αυτή, όπως και οι φήμες ότι γεννήθηκε στο Πασάμπαξε, δεν στοιχειοθετούν απόδειξη του τόπου γέννησης. Την τιμητική εκδήλωση προς τον δάσκαλο Μενέλαο Μαυρίδη του Συλλόγου των Αποφύτων Ζαπίου, μετά το θάνατό του την άνοιξη του 2021, ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός είπε «Ο Μενέλαος Μαυρίδης γεννήθηκε στα όρια των Ζωματιών και του Επταφυργίου και μετήκησε σε πρόνηπιακή ηλικία με τους γονείς του, Γεράσιμο και Αθηνά, και τη μικρή αδελφή του Αργυρό στο Μακροχώρο». Εγκυρότατη δήλωση του Ιεράρχου, αφού τη συγκεκριμένη περίοδο υπηρετούσε ως πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Δέρκο, στην οποία υπάγεται εκκλησιαστικά το Μακροχώρο. Γνωρίζουμε από τις αναφορές του ίδιου του Μαυρίδη ότι μεγάλωσε, πέρασε τα νεαδικά του χρόνια, ανδρώθηκε εκεί. Δεν γνωρίζουμε που έμαθε τα πρώτα γράμματα. Ο ίδιος μιλούσε για μια θεία και νονά του, παλαιά διδασκάλισσα που τον δίδαξε ελληνικά και τον ενεφίσισε την αγάπη προς τη μητρική γλώσσα και την ελληνομάθεια. Ο Μενέλαος Μαυρίδης μαθήτευσε στο αρεναγωγείο του Μακροχωρίου και συνέχισε τις γυμναστιακές σπουδές του στο Ελληνογαλλικό Λύκειο του Πέρα, από το οποίο αποφύτησε όταν αυτό στεγαζόταν πίσω από το μητρό του Γαλατά Σαρά. Ολοκλήρωσε τις ανώτερες σπουδές του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της πόλης, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, στο Τμήμα Μαθηματικών Αστρονομίας. Το 1954-55 παρακολουθούσε μαθήματα στο τμήμα γλυπτικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της πόλης. Μαθήτριες τότε, θυμόμαστε το δάσκαλό μας να φεύγει από το Ζάπιο βιαστικός, να αλλάζει ιδιότητα και να γίνεται φοιτητή της Ακαδημίας. Έμαθε και μουσική, έπαιζε βιολί. Νεότατος ανέβηκε στην έδρα. Ξεκίνησε με το βιολί του ως δάσκαλος της μουσικής και της γυμναστικής στο Δημοτικό των Σωματιών, στο οποίο δίδασκε και φυσική. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Νίκου Τζιρά, δίδαξε τα μαθήματα της ειδικότητάς του στο αρεναγωγείο και παρθεναγωγείο του Μακροχωρίου. Από το 1933 ως το 1947 καταγράφεται ως ο 406ος εν ενεργεία εκπαιδευτικός του αρεναγωγείου. Το 1944 διορίστηκε στο Ζάπιο, αντικαθιστώντας τον Νικόλαο Καλαμαντζή και τον Εμίλιο Καρούς και παρέμεινε στην έδρα του έως τον Σεπτέμβριο του 1944. Στις 23 Δεκάτου 1946 διορίστηκε και στο Ιακίμιο Παρθεναγωγείο, από το οποίο αποχώρησε στις 31 Απριλίου του 1974. Στα γυμνάσια και λύκεια των δύο παρθεναγωγείων δίδαξε μαθηματικά, φυσική και κοσμογραφία. Ως αναπληρωτής ανέλαβε για ένα χρόνο τα μαθήματα του Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη στο ζωγράφιο για να εξυπηρετήσει τη σχολή και το φύλλο Μακροχωρίτη κατά το διάστημα της στρατιωτικής του θητείας. Διορίστηκε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης για να διδάξει στο Λύκειό της Βιολογίας.
Πάφθηκε από τα καθήκοντά τους με έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας που φέρει ημερομηνία 30/11/67 και αριθμό πράξης 410 κάθετος 36.322 χωρίς αιτιολόγηση και επαναδιορίστηκε στις 3 Τετάρτου του 1969. Βασικό στέλεχος στο Ομογενειακό Εκπαιδευτικό Σώμα ήταν γνώστης του αντικειμένου του με έντονη δράση στις εσωσχολικές δραστηριότητες. Δημιούργημά του ο Φιλοεπιστημονικός Όμιλος, η χοροδία του Αιωνία η Μνήμη, ο εσυγχρονισμός, ο εμπλουτισμός, η αναδιοργάνωση των μαθητικών εργαστηρίων του Ζαφείου. Εντυπωσίαζε τους πάντες με τις γλωσσικές και ατέλειωτες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, όπως και με τη φαντασία, το χιούμορ και τη σκητάδα του πνεύματος. Αγαπητός του συναδέλφους του, θεωρείται σύμβουλος προστάτης, συναγωνιστής, υπερασπιστής και μόνιμος συντάκτης υπομνημάτων του εκπαιδευτικού σώματος. Καλόκαρδος, εξυπηρετικός, ευπρόσδεκτος με τα έξυπνα πειράγματα, τα σατυρικά ποίηματα και ανέκδοτα, έδινε ιδιαίτερο χρώμα και μαζί με το γέλιο προσέφερε και γνώση. Δημιουργούσε γλέντια, φαγωπότια, εκδρομές, ακόμα και ταξίδια. Με τον συνάδελφό του Δημήτρη Παντελάρα αποτελούσαν αμίμητο δίδυμο. Ο Μενέλος Μαυρίδης ήταν ψηλός, αδύνατος, με μαύρα μαλλιά, ιδιόρυθμος στους τρόπους και στη συμπεριφορά. Πολυσχηδής με άπειρες ικανότητες. Την άνοιξη του 1954 νυφεύτηκε την Ολυμπία Νικολάτ με καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, με την οποία έζησε 40 χρόνια. Το ζεύγος το καλοκαίρι του 1974 επισκέφθηκε την Ήπειρο. Η απόβαση στην Κύπρο θα βρει το Μενέλαο στο αγιοπελαγίτικο νησί, έγκλειστο από τις τοπικές αρχές για λίγα ευτυχώς 24 ώρες, μαζί με τον ανδρικό πληθυσμό του νησιού βέβαια. Γεγονός που θα τον θορυβήσει, θα επισφεύσει την επιστροφή του στην πόλη, θα ζητήσει τη συνταξιοδότησή του, θα εγκαταλείψει μετά από 41 χρόνια την έδρα και θα προγραμματίσει τη μετοίκησή του στη μητέρα πατρίδα. Το 1975 θα εγκατασταθεί στην Αθήνα, την οποία γνωρίζει καλά. Την έχει περπατήσει στα συχνά αλλεπάλληλα ταξίδια του και την αγαπά. Όμως είναι δύσκολο να ξεχάσει τα μέρη που έζησε. Το Μακροχώρι, το Πασάμπαξε, την Ρώτη, το Φαναράκι. Ακόμα και το Τζιχαγκύρ και τα Τατάβλα, όπου πέρασε λίγους κρύους χειμώνες και επιλέγει να περνά τα καλοκαίρια του στη χάλφη του Μαρμαρά. Και όταν ξεπερνά τη νοσταλγία, θα θελήσει να απολαύσει τις ομορφιές της μητέρας πατρίδας. Κάθε καλοκαίρι παραθερίζει σε κάποιο νησί, χωρίς να ξεχνά και τη στερεά Ελλάδα. Τελευταίο καταφύγιο από τη ζέστη της πρωτεύουσας αποτέλεσε η Χαλκιδική, την οποία αγάπησε ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα επικεντρώθηκε στη συγγραφική του δράση, που ξεκίνησε στην ιδιαίτερη πατρίδα. Με το ψευδώνυμο Αντώνης Γεράνης δημοσίευε τις εργασίες του στις εφημερίδες και στα περιοδικά της πόλης. Απογευματινή, Εμπρός, Εφημερίς, Τα Νέα, Κυριακάτικη Πρωία, Χρονικά, Τέχνη, Σπίκερ, Πισσός, Ζυγός. Στην επιφυλίδα της Απογευματινή δημοσιεύθηκαν μία σειρά άρθρων με τίτλο «Από το Θρανείο στην Έδρα». Η πληροφορία ανήκει στη μαθήτριά του, εκπαιδευτικό της πρώτης εκπαίδευσης, αείμνηστη Ελένη Καπετανίου. Με τόπο και ημερομηνία Αθήνα Ιούνιος 1962, η Τατιάνα Σταύρου απευθύνει επιστολή προς τον Παναγιώτη Αμπατζή, διευθυντή του περιοδικού Πυρσό, και τον συγχαίρει μεταφέροντας και τα συγχαρητήρια της αδελφής της Ιπατίας Βελή για το γραπτό του Αντώνη Γεράνη, Ανάσταση του Παρακλησίου, της Μονής της Χώρας, που δημοσιεύθηκε στο 83ο τεύχος του περιοδικού. Το 1951, μαζί με φίλους, εκδίδει το περιοδικό Βόσφορο, που κυκλοφόρησε 13 μήνες στην πόλη.
από τον Ιούλιο του 1951 ως τον Αύγουστο του 1952, παρουσιάζοντας το αναγνωστικό κοινό 9 τεύχη, 8 σέλιδα, σε σχήμα 34x25. Ιδιοκτήτης του περιοδικού ήταν ο Γιώργος Αποστολόπουλος, διευθυντής ο Νίκος Παλαιόπουλος και υπεύθυνος απέναντι στους νόμους του κράτους ο Μενέλαος Μαυρίδης, ο οποίος κάλυπτε τα έξοδα και φρόντιζε την ύλη κυρίως του πρώτου, δευτέρου, τρίτου και εβδόμου τεύχου, όπως μας αποκάλυψε ο Θεοχάρης Ανιστήτης. Από το 1946 ως το 1960 συγκεντρώνει 48 χρονογραφήματα. Είναι τα μισά από αυτά που φιλοξένησαν τα διάφορα έντυπα και εκδίδει το πρώτο του βιβλίο το 1962 στην Αθήνα με τίτλο «Έργα και πάρεργα. Χρονογραφήματα της πόλης». Τις διορθώσεις των τυπογραφικών έκανε ο ίδιος το καλοκαίρι στο Φλίσγο, στο συμπατητικό καφενεδάκι της πλατείας των Παχών, αντίκριστη θάλασσα κάτω από το θρόισμα των δέντρων. Το τεύχος του αθηναϊκού περιοδικού περιηγητική του 1963, τη στήλη κριτική του βιβλίου, υπάρχει θετική αναφορά με τα έργα και πάρεργα του Μενέλαου Μαυρίδη. Εν τω μεταξύ, με τη συνεργασία των φιλόλογων συναδέλφων του, προκύπτει ο τόμος «Η λογοτεχνία από τα κείμενα της Στέλλας Μαυραία». Ψευδόνυμο που σχηματίζεται από τα αρχικά των Σταύρου Μουτσόγλου, Ελένη Ταχυντζή, Ασπασία Θεοφανίδου Μαυρίδη. Με αυτό το ψευδόνυμο θα κυκλοφορήσει η ομαδική εργασία που θα δώσει και το 1965 το δεύτερο τόμο της λογοτεχνίας, μεγέθους 382 σελίδων. Έτσι, καλύπτεται η έλλειψη βοηθητικού βιβλίου των νεοελληνικών για τις τάξεις του γυμνασίου. Ο Μενέλαος Μαυρίδης θα ασχοληθεί και με το διήγημα. Ως διηγηματογράφος εκδίδει το 1965 στην Αθήνα την πρώτη του συλλογή, τη Σιδερένια Βάρκα. 146 σελίδες, που περιλαμβάνει 7 διηγήματα. Το πρώτο από αυτά έδωσε το όνομα στη συλλογή. Σε αυτό κυριαρχεί η θάλασσα και η βάρκα του Υπαλώνα. Στα υπόλοιπα, τα τοπία της πόλης, τα πρώτα ερωτικά στοιχήματα, ο πόθος για τη γυναίκα, τα άλογα, ο υπόδρομος, που περιγράφεται σαν να τον επισκεπτόταν κάθε μέρα. Αυτός που δεν πάτησε το πόδι του στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ένα από τα διηγήματα γράφει: οι πρώτες ηλικίες των ανθρώπων και των λαών δεν ρωτάνε γιατί φεύγει η αγάπη, γιατί έρχεται ο θάνατος. Το 1982 παρουσιάζει το παιδικό μυθιστόρημα «Ο Πλανόδιος Μάγειρας», 107 σελίδες. Το 1984 τις «Ψυχόπετρες», παιδικό μυθιστόρημα που μόνο παιδικό δεν είναι. Βιβλίο σχήματος Α4, 21x21, 29 και 125 σελίδων με χοντρό εξώφυλλο έχει επικάλυμα που παρουσιάζει το μοσαϊκό πίνακά του, Κοκορομαχίες, τον οποίο φιλοτέχνησε ο ίδιος και ο οποίος κοσμούσε το σπίτι. Η παρουσίαση του βιβλίου διοργανώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ακημιάδων που ήταν και εκδότης αυτού και πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 1985 στον κήπο του Συνδέσμου Κωνσταντινουπολιτών, στην Καλυθέα. Μίλησαν η Μαρίκα Κοντοπούλου και η Δέσποινα Παπουτσόγλου. Ενώ ο ίδιος με φίλο του βρισκόταν στην Άξο για να επισκεφθεί τον Μανώλη Βλέφη. Απλώς δεν ήθελε να είναι παρόν στην παρουσίαση του έργου. Ο ιδιόρυθμος Μαυρίδης απέφευγε τους επένους και είχε απαγορεύσει να τον τιμούν. Δεν του άρεζαν τα ιωβίλα. Στις ψηφόπετρες, σε 25 διηγήματα, αναλύοντας την τέχνη των ψηφιδωτών, πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα.
γλωσσολογικά θέματα. Καταπιάνεται με την ετυμολογία και την ιστορική εξέλιξη της γλώσσας. Το βιβλίο ήταν υποψήφιο για το παιδικό βραβείο της γυναικείας λογοτεχνικής συντροφιάς, όπου τελικά έχασε με μικρή διαφορά. Γεγονός που το λείπεις αφάνταστα, ακριβώς επειδή αποτείνεται προς όλες τις ηλικίες. Οι κριτικές για αυτό το έργο του ήταν πολλές. Στο βήμα της 29ης 12ου 1985, στην κριτική του καθηγητού Φάνη Χακριβή, διαβάζουμε: «Με πολλή γνώση ζωντανεύει η κοινωνία, η ατμόσφαιρα της βασιλεύουσας, κάπου γύρω στα 1500 μετά Χριστά». Ο Απόστολος Τζαφερόπουλος, εκπαιδευτικός και μορφωτικός ακόλουθος στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας της πόλης, στην κριτική του στην ηχό της 5ης 12ου 1986 γράφει: «Η εισήγηση κυλά, φυσικά και αβίαστα, και ανθίζονται στην ωραία του δημοτική με λέξεις βυζαντινές. Ο ποιητής, κριτικός, φιλόλογος και καθηγητής μέσης εκπαίδευσης Δημήτρης Παπακοσταντίνου, στο περιοδικό Νέα Εστία της 15ης 10ου 1986 αφιερώνει μεγάλο κείμενο με τα καλύτερα λόγια για τις ψηφόπεδες. Ο Απόστολος Μπισαξής, διπλωμάτης και λογοτέχνης, γράφει στις 9 12 1985 ένα βιβλίο που είναι απόλαυση ακόμα και να το βλέπεις και να το κρατάς. Ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Πέτρος Γλέζος και η σύζυγό του διαλεκτής Ζευγόλη Γλέζου, ποιήτρια και λαογράφος, με επιστολή της 28ης 12ου 1985, του στέλνω συγχαρητήρια και σημειώνω: το βιβλίο είναι μόνο, δεν είναι μόνο για παιδιά, αλλά και για συγγραφείς παιδικών βιβλίων». Ο Μενέλαος Μαυρίδης, παράλληλα με τα παιδικά μυθιστορήματα, συνεχίζει να γράφει και διηγήματα. Το 1983 θα κυκλοφορήσει η δεύτερη του συλλογή με 7 ιστορίες σε 141 σελίδες, με τίτλο «Ο άνθρωπος που έβγαινε τις νύχτες». Το πρώτο δίηγμα της επιστημονικής φαντασίας δίνει τον τίτλο στο πόνημα «Ωραιότατα τα διηγήματα, αίθουσα παραμονής και το μάρμαρο στα οποία διακρίνεται η τραγικότητα της ζωής». Το 1984 θα μας δώσει την τρίτη του συλλογή. Έχει τίτλο «Καφέ Μπαρ το όνειρο», 147 σελίδες. Και εδώ ο τίτλος δανείζεται από το πρώτο διήγημα, στο οποίο εναλλάσσονται μαθήματα, αισθήματα, ανησυχίες, υπαρξιακές σχέσεις, ο έρωτας και οι μνήμες που ξεπηδούν από το υποσυνείδητο. Τα καθημερινά γεγονότα. Το διήγημα «Ένα τέλειο όνειρο» γεννήθηκε από τα προσωπικά του βιώματα και αυτό είναι και ζωντανό. Ένας νέος τόμος κυκλοφορεί το 1988. «Μια κυρία παίζει με τις κούπες». Έργο 139 σελίδων και 9 διηγημάτων. Το πρώτο, όπως συνήθιζε, με τον ομώνυμο τίτλο. Θα κάνει και δεύτερη έκδοση το 1996. Πολλές είναι οι κριτικές για τις δύο τελευταίες συλλογές. Πύχη Χατζηδάκη, Δέλτα Ιώτα Καράμβαλη, Θεοχάρης Ανεστίδη, Νικόλαος Παλαιόπουλος, Στέφανος Παπαδόπουλος, Νίκος Τζιράς, Ημερήσιος Κήρυξ και πόσοι άλλοι. Το άρθρο του «Βυζαντινή Ναή στην Βόλη» δημοσιεύεται στο διμηνιαίο περιοδικό «Ζυγός», Τεύχος 61, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1983. Με πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, είναι ο πρόδρομος του νέου του βιβλίου των 134 σελίδων σχήματος Α4, που εκδόθηκε το 1986 από το Σύνδεσμο Αποφύτων του Ιακημίου Παρθεναγωγή. Το βιβλίο περιλαμβάνει 13 ναού. Τους αναφέρουμε με τη σειρά εμφάνισης τους το βιβλίο. Ακατάληπτο, Παναγία του Κύρου ή Καλεντερχανέ Τζαμί, Άγιος Ανδρέας Εγκρίση ή Κοντζά Μουσταφά Πασά Τζαμί, Μουσείο Αγίας Ειρήνη,
Αγία Ευθυμία του Υποδρόμου, σήμερα κατεστραμμένη. Αγία Θεοδοσίου ή Γκιούλτζανη. Άγιοι Θεόδωροι ή Κυλισσέ και Μολά, Γιουρανίτζανη. Παναγία του Βοκλείου, η μοναδική εκκλησία ως σήμερα. Παμακάριστος ή Φετιέτζανη. Πανεπόπτης Χριστός ή Εσκή η Μαρέτζανη. Ναός Πέτρου και Μάρκου ή Ατίκ Μουσταφά Πασάτζανη. Ναός Σεργίου και Βάκ ή Κιτσούκα για Σόφιατζανη. Μουσείο Αγίας Σοφίας και Άγιος Ιωάννης Εντρούλο. Και έξι γονές. Μονή Μυρελαίου ή Μποντρούμτζανη. Μονή της Παμναχράντου ή Φεναρή Ισά Μεσσιδί. Μονή Παντοκράτορου ή Μολά Ζεϊρέτζανη. Μονή Πολιεύκου, σήμερα κατεστραμμένη. Μονή του Στιβίου ή Ιμβραχόντζανη και Μονή της Χώρας ή Καχριέτζανη. Επίσης, σε ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο «Εκκλησίες που εξαφανίστηκαν» αναφέρονται 19 ευκύριοι οίκοι, όπως ο Άγιος Ακάκιος, η Αγία Αναστασία, οι Άγιοι Απόστολοι, η Θεοτόκος Λαχερνών, η Μονή Γαστρίων, ο Ναός Προδρόμου στο Έβδομο, η Μονή Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδας, η Μονή Χριστού Ευεργέτου, ο Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς, ο Άγιος Γεώργιος των Μαγκάνων, η Νέα Εκκλησία, η Θεοτόκος Οδηγήτρια, η Μονή Περιβλέπτου, η Μονή Προδρόμου εν τη Πέτρα, η Θεοτόκος της Πηγής, η Θεοτόκος του Φάρου, η Μονή Χριστού Φιλανθρώπου, ο Έτερος Ναός Φιλανθρώπου Χριστού, η Θεοτόκος Καλκοπρατείων. Πρόκειται για φθήνουσες κατασκευές που θαύτηκαν και άφησαν δυσανάγνωστα ίχνη λατρείας. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με δύο χρονογραφήματα. Η επιβηματίζουσα ή επταβηματίζουσα που έγραψε τον Οκτώβριο του 1958 και η Ανάσταση του Παρεκκλησίου τον Νοέμβριο του 1961. Είναι εμπλουτισμένο με πλούσιο έχρωμο φωτογραφικό υλικό που τράβηξε ο ίδιος. Εικόνες και σχήματα και συνοδεύεται με αρχιτεκτονικά σχεδιογραφήματα και των κατόψεων των Βυζαντινών ναών που χάραξε ο ίδιος. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση το 1996 με περισσότερες φωτογραφίες και αριθμό σελίδων 163, αφιερωμένο στη μνήμη της συζύγου του Ολυμπία. Στο έθνος της Κυριακής της 15ης Δευτέρου 1987, ο Κώστας Τσαούσης στο τρίστυλο κείμενό του αναφέρεται στις ψηφόπετρες και στους Βυζαντινούς ναούς. Ο καθηγητής Κακριβής με επιστολή του τον συγχαίρει, ευχαριστεί την αποστολή του βιβλίου και προσθέτει. Τώρα έχω λοιπόν όλες τις εκδόσεις σας. Έχω και το αντίγραφο της επιστολής σας σε φίλους για τη γλώσσα. Και θαύμασα πόσα πράγματα ξέρετε, αλλά και πόση ευαισθησία για τα πράγματα έχετε. Η επιστολή έχει ημερομηνία 24/10/1987. Η πολυσπερμία των καλλιτεχνικών του επιδόσεων δεν μπορούσε να τον αφήσει μακριά από το θέατρο. Με το ψευδόνυμο Αντώνης Γεράνης γράφει στην πόλη δύο παιδικά θεατρικά έργα και αργότερα προσφέρει αυτά στο Σύνδεσμο Αποφύτων Σαφή, την Κιβωτό του Νόε και τον Φλογεροπαίκτη, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κοινό το 1952 και 1954 αντίστοιχα. Φιλοτέχνησε ο ίδιος με μεράκι τα υπέροχα προσωπία των ζώων και χάρισε σε μικρούς και μεγάλους τη μαγεία του ζωικού βασιλείου. Το τουρκικό κρατικό θέατρο ενδιαφέρθηκε και ζήτησε να αγοράσει τα περίφημα αυτά προσωπία. Δυστυχώς, η συναλλαγή απέτυχε. Η ανθρώπινη αμέλεια τα καταδίκασε σε αφανισμό. Ο Φλογεροπαίκτης μεταφράστηκε στα τουρκικά από τον Εσδέτ Μαχτή Αϊράλ με τον τίτλο «Φαρελί και ο Ιούνκα Βαλτζησέ» και ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου. Το μονόπρακτό του, το πρωτοχρονιάτικο τρένο, παρουσιάστηκε από τη θεατρική σκηνή του Ζαπίου Παρθεναγωγείου
από τις τελειόφοιτες της σχολής του 1954-55. Για τα θεατρικά του έργα υπάρχουν πληροφορίες στα περιοδικά Λόγου και Τέχνη, η Δεξαμενή και η Κυστέρνη. Στα σιτάρια του βρέθηκαν πρόχειρες σημειώσεις και για άλλα μονόπρακτα που ήθελε να γράψει. Προόριζε για θεατρικό έργο το διήγημά του «Μια κυρία παίζει με τις κούκλες», όπως και σημειώσεις για την Κιβωτό του Νόε, που ήθελε να μεταφράσει στα τουρκικά. Ο ανήσυχος και ανικανοποίητος Μενέλος Μαυρίδη παρακολουθούσε τον ελλαδικό ημερήσιο κήπο, μελετούσε τα διάφορα άρθρα και επιχειρούσε γραπτή συζήτηση με τους αρθρογράφους, κάνοντας κριτική, σχόλια, παραθέτοντας πάντα τις τεκμηριωμένες απόψεις. Τα γλωσσικά θέματα, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία, οι σχέσεις Ρώμης Φαναρίου, η ένωση και η υποταγή, η επαφή των δύο προκατηλημένων που θίγονταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από διάφορα έντυπα που έδιναν το έναυσμα της αλληλογραφίας. Ο Βασίλης Δέλτα Φόρης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του έστειλε επιστολή με ημερομηνία 4/11/1981 και του έγραψε μεταξύ άλλων: «Δεν ήταν δυνατόν και καθόλου περιττά όσα σχόλια στα δικά μου ήρθαν να μου δώσουν νέα πράγματα που τα μελετώ και τα ξαναμελετώ, και τα άλλα σου τα λεγόμενα από τους γλωσσολόγους. Επίπεδα γλώσσας, όσα λες για λέξεις που φτύρονται και για άλλες που περιμένουν τη σειρά τους, ακόμη πιο διδακτικά». Μια παρουσίαση βιβλίου του Ζαν Πιέρ Σανζέ, «Ο νευρονικός άνθρωπος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος», από τον Φι Κακριβή, λαογράφο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ανίνων στο Βήμα, έδωσε την αφορμή για μια αλληλογραφία με δευτερολογίες που είχε ήδη ξεκινήσει πολύ νωρίτερα στις ψηφόπεδες. Η επιστολή προς φίλον ήταν προφανώς στήλη σε έντυπο, την οποία παρακολουθούσε ο Μενέλος Μαυρίδης και διατηρούσε μαζί της επαφή, όπως έβαζε στόχο τις εφημερίδες, τα Νέα, το Έθνος, το Βήμα, ακόμα και εκπομπή της ΕΦΕΜ. Αξίζει νομίζω να διαβάσουμε ολόκληρη μια επιστολή του προς τον βηματοδότη, για να δούμε ότι ο κυρίως σκοπός του στην ενασχόληση αυτή δεν ήταν άλλος παρά το διδάσκο. Επιστολή του βηματοδότη. Σχετικώς με αυτά που έγραψες, 3/1/1988, για την υποδοχή του Σαρτζετάκη από τον Πατριάρχη, θέλω να σημειώσω τα εξής. Πολύ ορθώς, οι αρμόδιοι είχαν συστήσει στον Δημήτριο ότι το αξίωμά του δεν απαιτούσε την ικανοποίηση της αξιώσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Πατριάρχης δεν είναι πολιτικό πρόσωπο για να συγκριθεί με άλλο πολιτικό πρόσωπο όπως ο Πρόεδρος. Για τους Ορθοδόξους είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης και όχι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, όπως κατά κόρον και κατά συρροή ακούστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης. Και ο Χαρζητάκης ένας από τους Ορθόδοξους του Πυμνίου. Ο Σαρτζητάκης απευθυνόμενος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη γραπτός, οφείλει να αναφέρει προς την αυτού Θειοτάτη Παναγιώτητα των Οικουμενικών Πατριάρχων και Κύριων ημών, Κύριων Δημήτριων, και όχι Κύριων Κύριων Δημήτριων, πράγμα που έχει κάποια σχέση με τη σωστή σου παρατήρηση στο σημείωμά σου της πρωτοχρονιάς, οι Κύριοι, Κύριοι, τάδε και τάδε. Κανονικά, όπως κάθε Ορθόδοξο, έτσι και ο Σαρτζετάκης, επισκεπτόμενος τον προκαθήμενο, οφείλει να κάνει μετάνοια και να ασπαστεί την πανίερον αυτού δεξιά. Τώρα θα μου πεις, πλάκα μας κάνεις ή ζητάς ψηλούς τάκες. Καλά, κατά τα άλλα οι δεξιώσεις, οι λόγοι και τα λοιπά εντάσσονται στην ομάδα των μέσων, τηλεόραση, ποδόσφαιρο, εκκλησία, με τα οποία διασκεδάζει, απασχολείται ο κόσμος, ο λαός. Σημείωση. Άλλες ήταν οι σχέσεις Πατριάρχου και Αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
Ο τελευταίος είχε θρησκευτικό αξίωμα ίσον και ανώτερο του πατριάρχη. Μια επιστολή του καθηγητού της Μεγάλης του Γένους Σχολή και συναδέλφου του Χριστοδούλου Κωνσταντινίδη προς αυτόν θα μας αποκαλύψει άλλη μια δράση. Η επιστολή έχει ημερομηνία 24 Δευτέρου 1991 και έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία μετήχησε ο Κωνσταντινίδης. Διαβάζω. Με μεγάλη συγκίνηση και προσοχή διάβασα, παρένθεση μελέτησα, τα θέματα παλιά και νέα με το ψευδώνυμο Βλέπειρος στην εφημερίδα Ανατολή. Τα παρελειπόμενα, ο ελληνικός μεσαίωνας και η Ευρώπη, η αναγέννηση των παλαιολόγων και ένας Ευρωπαίος απατεώνας, όλα αυτά τα άρθρα σου αγαπητέ Μενέλα, είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη περισπούδαστα, επιστημονικά, γεμάτα γνώσεις, πολυπάθεια και ευρυπάθεια. Με ένα λόγο σοφά. Σε συγχαίρω ολόψυχα και εγκάρδια. Έχουν τη σφραγίδα του καλού καγαθού, όπως το εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τελειώνοντας, κάνει κριτική στις δύο τελευταίες συλλογές των διηγημάτων και των συγχαίρων. Ο Μενέλος Μαυρίδης από το 1993 υπήρξε μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και όλα τα διηγήματά του έχουν εκδοθεί με δικές του δαπάνες. Ο καθηγητής και συγγραφέας Μαυρίδης δεν μπορεί να εγκαταλείψει την έδρα, την υπηρετεί εντός των σχολών, την υπηρετεί και εκτός με τις διαλέξεις που δίνει στα σωματεία της πόλης και αργότερα της Αθήνας. Αναπτύσσει τα ποικίλα θέματά του στο Σύνδεσμο προς Ενίσχυση των Σχολών, στους Συνδέσμους Αποφύτων στην πόλη, στο Σύνδεσμο Κωνσταντινοπολιτών, Ιακυμιάδων, Σύλλογο Ζαπίδων, Αθηνών και σε άλλους χώρους. Ο Σπούτνικ, το διαδικό σύστημα, τα μοσαϊκά της Ραβένας, η Αγία Σοφία, η Μονή της Χώρας, η ζωγραφική στα προϊστορικά χρόνια ή αλλιώς η ζωγραφική στα προϊστορικά σπήλαια είναι μερικά από θέματα των διαλέξεών. Η διάλεξη με τίτλο «Η επιγραφή της Τριζίνας» εκφωνήθηκε το Φεβρουάριο του 1983 στο Σύλλογο Ζαπίδων και το 1985 στο Σύνδεσμο Ιακυμιάδων Αθηνών και εκδόθηκε ως βιβλιάριο 21 σελίδων. Πρόκειται για μία επιγραφή πάνω σε μάρμαρο για ένα ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Θεμιστοκλής το 481 π.Χ. στη Βουλή των Αθηνών πριν πατήσει το πόδι του ο Ξέρξης στην Ευρώπη για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την αντιπενόπιση των Μεσών. Το ζήτημα του ημερολογίου έφτασε στο κοινό από το βήμα του Συνδέσμου των Ιακυμιάδων της Αθήνας τον Απρίλιο του 1983 και τυπώθηκε το 1983 καλύπτοντας 18 σελίδες. Ο ελληνικός πολιτισμός και η Ευρώπη παρουσιάστηκε στις 30 Ιανουαρίου στο Σύλλογο Ζαπίδων και έγινε έντυπο 18 σελίδων. Την ίδια χρονιά, τα μυστικά του Παρθενώνα πλούτησαν τις δραστηριότητες των Ζαπίδων στις 18/11/1992. Η γραφή και το αλφόβητο ακούστηκαν στις 9/1/1955 από το ίδιο βήμα και προκάλεσε μακρά συζήτηση. Η Παναγία η δεξιοκρατούσα, χαρισμένη στις Ιωακημιάδες, παρουσιάστηκε στο βήμα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. Οι μουσικές γνώσεις του Μενέλο Μαυρίδη δεν περιοριζόταν στο βιολί και στην κλασική. Γνώριζε και τη Βυζαντινή, την οποία υπηρετούσε ως καλήφωνος ψάλτης από τα αναλόγια εκκλησιών σε πολλές ενορίες της πόλης. Έψαλε στον Άγιο Στέφανο, στον Πακρακόρη, στο Πασάμπαξε, στην Αντιγόνη, στα Καλαμίσια. Το καλοκαίρι στις παρακλήσεις του 15 Αυγούστου έψαλε κάθε βράδυ στη Μονή του Χριστού, την πρώτη, και ενθουσίαζε τους κατοίκους του νησιού που ανέβαιναν στη Μονή να εκκλησιαστούν και να τον ακούσουν. Τις μουσικές του γνώσεις τις βρίσκουμε στα χρονογραφήματά του, όπως τη Μελανή Τερσικόρη, που τη διαβάζουμε στα έργα και πάρα. Η φίτησή του στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών της πόλης έδωσε καρπούς.
Φιλοτέχνησε αρκετά έργα που ζωντανεύουν και αποκαλύπτουν τα πρότυπα, όπως η προτομή της συζύγου του, η οποία κόσμησε το σπίτι του, τον τάφο της, και σήμερα βρίσκεται στην κατοχή φιλικής του οικογένειας, την οποία την προσέφερε ο ίδιος. Η προτομή του Κωνσταντίνου Ζάπα, ευεργέτου και ιδρυτού του Ζαπίου της πόλης, που προοριζόταν για την αντικατάσταση του Ανδριάντα του, ο οποίος κακοποιήθηκε στα γεγονότα του 1955, είναι δικό του έργο και βρίσκεται σήμερα στην έδρα του Συλλόγου Ζαπίδων Αθηνών. Ο πολυτάλαντος Μαυρίδης ασχολήθηκε και με τα ψηφιδωτά. Τα περιστέρια από το βαπτιστήρι της Ραβένας, που φωτογράφησε σε ταξίδι του της πόλης της Ιταλίας, έγιναν ψηφιδωτός πίνακας, όπως και η κοκορομαχία, και κόσμησαν τους τοίχους του καθιστικού. Ψηφιδωτές παραστάσεις σχεδιασμένες από τον ίδιο ομόρφωναν τις επιφάνειες των μικρών βοηθητικών τραπεζιών του χώρου. Φωτογραφημένα τα ψηφιδωτά έργα στόλιζαν και τα εξώφυλλα των διηγημάτων, όπως και το κάλυμα στις ψηφόπετρες, στις οποίες βρίσκουμε τις γνώσεις του που αφορούν τη συγκεκριμένη τέχνη. Ο δάσκαλός μας δίδαξε την τέχνη αυτή και σε φίλους και τους έδωσε την ευκαιρία να διαχωρισμήσουν τον χώρο τους με ανάλογα ψηφιδωτά έργα. Ως εξαίρετος φωτογράφος είχε την κατοχή του πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Φωτογραφίες που απεικόνιζαν απίθανες λεπτομέρειες. Για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν την τελειότητα, διέθετε υπερευαίσθητη φωτογραφική μηχανή, διάφορους τηλεφακούς, φωτόμετρο, ειδικό πόδι, ακόμα και πτυσσόμενη σκάλα, μικρή, εύκολη στη μεταφορά, κατασκευασμένη κατόπιν δικού του σχεδιασμού, παραγγελία σε γνωστό του επλοποιό. Στόχος του ήταν τα ψηφιδωτά και τα φρέσκα να φωτογραφηθούν από ψηλά. Αλλιώς υποστήριζε θα παραμορφωνόταν οι παραστάσεις. Για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν τακτικός θαμώνας της Αγίας Σοφίας και της Μονής της χώρας. Δωροδοκούσε τους φύλακες, τους έκανε φίλους. Εφοδιασμένος με τα απαραίτητα σύνεργα, παρέα και με ένα συγκεκριμένο φίλο, κάθε Σάββατο δούλευε ανενόχλητο στα δύο μουσεία. Η ακόρεστη ικανοποίησή του προς αυτήν την ενασχόληση μίκραινε τα όρια της πόλης και για να ικανοποιηθεί πέρασε τα σύνορα. Σε ένα ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη γύρισε όλη την πόλη και φωτογράφησε όλα τα βυζαντινά μνημεία της και τόλμησε να χτυπήσει την πόρτα κάποιου διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας, να ανησυχήσει μια κυρία τρίτης ηλικίας, άγνωστή του, και να την παρακαλέσει να τον επιτρέψει να απαθανατήσει από το μπαλκόνι της τον τρούλο Βυζαντινής εκκλησίας. Την ώρα εκείνη, όπως μας εξιστορούσε αργότερα, το φως του ήλιου βρισκόταν σε τέτοια θέση που μόνο αν φωτογράφιζε την εκκλησία από το συγκεκριμένο σημείο θα είχε την καλύτερη απόδοση. Κάποια στιγμή, το πλούσιο φωτογραφικό υλικό έδωσε αμέτρητες διαφάνειες. Η διαδικασία απαραίτητη και χρειάστηκε χρόνος και κόπο. Από εδώ και μπρος, κάθε καινούρια φωτογράφηση στόχευε στη δημιουργία νέου σλάιντ. Εικόνες, σχήματα, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες επιστημονικών, ιστορικών κειμένων, βιβλίων τέχνης αποτελούσαν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία φωτεινών διαφανειών και πλούτιζαν τις διαλέξεις. Σημαντικός αριθμός διαφανειών από τη Μονή της χώρας και την Αγία Σοφία, τους Βυζαντινούς ναούς της πόλης, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Ρώμης, της Ραβένας, της Φλωρεντίας, της Βενετίας, της Πομπιείας, της Κέρκυρας. Από όλα αυτά τα μέρη που επισκέφθηκε, γέμιζαν τα ντουλάπια του. Του έδινε χαρά και ικανοποίηση να δωρίζει αντιγραφές του σε φίλους, οι οποίοι ενίσχυσαν τις διαλέξεις τους με διαφάνειες δικές του πριν προλάβει να τις χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Σήμερα αυτά βρίσκονται στα χέρια των συγγενών. Ο Μενέλος Μαυρίδης ζωγράφιζε. Γνώριζε καλά και πολλά για τη ζωγραφική.
την προοπτική, τη διαγώνιο, τον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα, την τομή του ζωγραφικού πίνακα εισάκρων και μέσων λόγων, την κίνηση, το στατικό τόνο, το φωτισμό, τις σκιές, την τέχνη της εξουδετερώσης του βάθους, την εξάλληψη δηλαδή της τρίτης διάστασης που απαιτείται στα ψηφιδωτά και που καταπολεμάται με τα χρώματα και με τις τολμηρές δεφορμασιών όπως την επιμήκυνση των προσώπων, των γιγάντιων χεριών και τα μικροσκοπικά δέντρα και κτίρια. Όλα αυτά μαζί, με τις γνώσεις για τα απλά και συμπληρωματικά χρώματα, τα ψυχρά και τα θερμά, διατυπώθηκαν στα χρονογραφήματά του, όπως στα Νοέμβρη στο Βόσπορο και επταβηματίζουσα, στο οποίο αναλύει την ομώνυμη ψηφιδωτή απεικόνηση της μονής της χώρας. Στις έγχρωμες μελωδίες, όπου επιβεβαιώνει τις γνώσεις του για την τέχνη των ψηφιδωτών και αποδεικνύει και την επαφή του με την αγιογραφία, όπως και στο χρονογράφημά του για την περίφημη νοικογραφία της Ανάστασης που βρίσκεται στην κόχη του παρεκκλησίου της Μονής της χώρας. Από τα έργα του «Η παραλία της πρώτης», «Λάδι», καταχωρήθηκε μετά το θάνατό του, τιμή Σένεκε, το περιοδικό «Η Δεξαμενή», στο 8ο τέφος του Δεκεμβρίου 2000. Ο πύργος της Χάλκης, η Μονή της Χώρας, η Αγία Σοφία, δίχως τους μιναρέδες, έτσι την ήθελε, αποτελούν μέρος των ζωγραφικών έργων του που κοσμούσαν την κατοικία. Καπέλα επιπόδιων φωτιστικών, φιλοτεχνημένα και ζωγραφισμένα με αρχαίες παραστάσεις, ομόρφαιναν το περιβάλλον του, αλλά στόλιζαν και τα καθιστικά των φύλων. Τα εξώφυλλα των εκδόσεών του, τα καλύματά του, οι εντός αυτός σκιαγραφίσεις, τα προγράμματα των θεατρικών του έργων, τα σκηνικά του φλογεροπαίκτη και το μονόπρακτο έργο του ήταν δημιουργήματα. Τι θα λέγατε αν ακούατε ότι ο Μενέλαος Μαυρίδης ήταν εξαίρετος μάγειρας και καλά η μαγειρική, το πλέξιμο και το ράψιμο. Φορούσε πουλόβερ που έπλεξε εκείνος. Ξύλωσε το παντεσού του και πάνω στο ξυλωμένο φόρεμά του έραψε καινούργιο. Ο Μενέλαος Μαυρίδης είχε άριστες σχέσεις και επαφές με φίλους, συναδέλφους και μαθήτριες. Στο Καλαμάκι, μόνος χωρίς τη σύντροφό του, δημιουργούσε συχνές πρωινές συναντήσεις στο ζαχαροπλαστείο Σαμπρίνα. Μοίραζε στις μαθήτριές του τα καινούργια του διηγήματα. Παρακολουθούσε τις εντυπώσεις τους και προκαλούσε τα σχόλιά του. Συστορούσε και άλλα σχέδια. Ήθελε να επανεκδώσει τα διηγήματά του, να δημοσιεύσει τα θεατρικά του έργα. Ταξινομούσε τις κριτικές των έργων του για να τις εκδώσει. Όμως οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν, αλλά είχε ελπίδες. Δραστηριζόταν στους δικούς του ανθρώπους όπως αποκαλούσε τις καλές του μαθήτριες. Και τελικά κατόρθωσε με τη βοήθεια των δύο μαθητριών του, της κυρίας Ελένης Ταχιντζίγια Γδόγλου και της αείμνης της Ασπασίας Στεφανίδου Καρασάβα, να εκδώσει τα 5 τελευταία διηγήματά του το 1999 με τίτλο «Η Δικτάτορος». Τον Ιούλιο του 2000, ύστερα από ολιγόχρονη διαμονή στο γυροκομείο της Νέας Ευθείας, ο δάσκαλός μας ξεκίνησε για το μεγάλο και τελευταίο ταξίδι. Θα είναι όμως πάντα μαζί μας. Στο μυαλό και στην καρδιά θα υπάρχει η γλυκιά θυμησή του. Ήταν μέχρι το θάνατό του ο καλός δάσκαλος που δεν κουραζόταν να διδάσκει. Και εμείς μέχρι τέλους οι δικές του μαθήτριες.